centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Αλλά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Γιατί πιθανά το 21 να είναι και μια εκλογική χρονιά. Υπάρχουν πολλά σενάρια για το φθινόπωρο. Αν περάσουμε και τον μήνα τον οποίο διανύουμε, ουσιαστικά λύγει και το περίφημο 18μηνο, που σημαίνει ότι από εδώ και μετά, όποια χρονική στιγμή και αν γίνουν εκλογές, δεν θα γίνουν με λίστα αλλά με σταυρό προτίμησης. Η ερώτηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Συνεχίζει να σας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία? Ναι, κύριε Νατσούλη, με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε απολύτως τίποτα. Αυτή η διαδικασία είναι μια καθαρά δημοκρατική διαδικασία. Είναι στα χέρια του Προέδρου του Κόμματος, τον Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Εγώ όπου και όταν κληθώ σε οτιδήποτε, βεβαίως και θα συμμετάσχω, θέλω να συμμετάσχω. Νιώθω έτοιμος, νιώθω δυνατός, μ' αρέσει η προσφορά. Όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου ήμουν πάντοτε άνθρωπος της προσφοράς. Θέλω να βλέπω χαμόγελα γύρω μου και αυτό το χαμόγελο πρέπει να το ξαναφέρουμε στον τόπο μας. Αυτό το χαμόγελο έφυγε από τον τόπο μας μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλανίζουν και μαζί με τόσα παιδιά μας που αναγκαστήκαν να φύγουν, να βρουν δουλειές και οι οικογένειες ολόκληρες να μην έχουν δουλειά και να προσπαθούν να βιοποριστούν με διάφορους δύσκολους τρόπους. Είναι τεράστια η ευθύνη όλων μας. Όλων μας. Και αυτό που είπα και πιο πριν, προσέξτε, ανοίξανε τα μαγαζιά μας. Ναι, να πάμε να ψωνίσουμε από τα μαγαζιά μας. Εάν στηρίξω την τοπική αγορά, εάν στηρίξω τον τόπο μου, αύριο ο τόπος μου θα στηρίξει εμένα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα λοιπόν λέτε αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν το λέτε και πρώτη φορά, ότι ναι, με ενδιαφέρει η βουλευτική λίστα της Καστοριάς, όμως επειδή από τις προηγούμενες εκλογές που είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά σας, δεν έχετε μιλήσει ποτέ, γιατί γινόταν τότε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αν με τη θέση που κατήχατε θα μπορούσατε να είστε ή όχι υποψήφιος. Βέβαια και τώρα υπάρχουν ερωτήματα. Αν με τη θέση που κατέχετε μπορείτε να πολιτευτείτε, να είστε υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε λίγο γι' αυτό το θέμα, έστω και τόσους μήνες μετά για πρώτη φορά. Ναι, για πρώτη φορά. Όσον αφορά τα παλιά, δεν θέλω να μπω στα παλιά. Όσον αφορά και τα καινούργια, δεν έχει καμία σχέση αυτή η θέση με την εκλογές βουλευτικές τώρα που υπηρετώ. Ναι, άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό. Κανένα απογορευτικό με τη θέση που κατέχετε. Τα παλιά όμως δεν είναι καλό. Είμαι από τους ανθρώπους που αντιπαρέρχονται τα πάντα. Και λέω και κάθε εμπόδιο σε καλό. Εντάξει, τότε ακούστηκαν πάρα πολλά όμως. Έτσι, υπήρχαν διήστανται τότε διάπολεψεις. Ναι, ακούστηκαν πάρα πολλά και έγιναν πάρα πολλά. Όμως αυτό που προέχει πάντοτε είναι η ομόνοια, η σύμπνοια, η ενότητα, η συνεργασία, η συνέργεια. Αυτά προέχουν και εκεί πρέπει να εστιάζουμε και όχι να ψάχνουμε να βρούμε κάτι να μας χωρίσει. Να ψάχνουμε πάντα να βρίσκουμε κάτι που θα μας ενώνει. Εμείς από αυτό πάσχουμε στην Ελλάδα. Από αυτό έχουμε πάθει όλες τις μεγάλες ήττες μας. Από αυτό χάνουν ακόμα και στο κύτταρο της οικογένειας μέσα από αυτό. Να ψάχνουμε πάντα αυτό που μας ενώνει. Και πολλές φορές μπορεί να είναι λιγότερο αυτό που μας ενώνει, αλλά σύντο χρόνο θα γίνουν πολύ περισσότερο. Ωραία. Κρατάμε από το τελευταίο κομμάτι την θετική σας άποψη ότι ναι, θέλω να είμαι υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Νατσούλη, καλή και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλά και πάντοτε επιτυχίες. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.